Τώρα θα δούμε πώς εξελιχθεί και η χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Για να το συζητήσουμε, έχουμε αφενός τον κύριο Κοκκιμητσή, τον αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και σήμερα. Περιμένω να μου πείτε πώς τα βλέπετε. Και εγώ που διαβάσαμε μαζί εφημερίδες. Δεν σας βλέπανε, αλλά ήμασταν εδώ παρέα που τα λέγαμε. Και βεβαίως τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα τον δούμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τον κύριο Πετράκη. Φαντάζομαι μας ακούει, τον καλημερίζουμε και ξεκινάμε μαζί. Γεια σας, σας βλέπουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να δούμε. Διαβάσαμε και μαζί εφημερίδες, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πετράκη. Πάμε τώρα να τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα σημα, τον προϋπολογισμό που ξεκινάει σήμερα η συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε σοφότεροι. Ξέρουμε περίπου τι περιμένουμε και δεν περιμένουμε και κάποια αλλαγή. Κάντε μου έτσι ένα πρώτο σχόλιο για τη χρονιά που ξεδιπλώνεται μπροστά μας και αυτή που τελειώνει. Κύριε Βάρμπα, κρατάμε μικρό καλάθι. Το είπατε και εσείς ανάγλυφα, το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό καταγράφεται ουσιαστικά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στις έρευνες που κάναμε και εμείς σαν εμπορικό σύλλογος και σαν επαγγελματικό μελητήριο της Αθήνας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Το 95% ουσιαστικά των πολιτών απαντάει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα ψαλιδίζεται το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Και αυτό το εισπράττουμε ουσιαστικά στις ταμιακές μας μηχανές. Από την έρευνα που κάναμε έχουμε μία απάντηση που λέει ότι το 43% των συναδέλφων μας μέσα στο φθινόπωρο είχαν μείωση της κατανάλωσης. Αρκετά σημαντική μείωση. Και ακόμα στην έρευνα έχουμε μία απάντηση που θα έλεγα ότι φαίνεται ανάγλυφα η δυσκολία των οικοκυριών να μπορέσουν να καταναλώνουν. Και αυτό λέει ότι το 87% των πολιτών θα μειώσουν την κατανάλωση, ένδυση και υπόδηση. Και το 87%. Το 87% και το 77% θα μειώσουν και στα τρόφιμα. Και ο ΙΟΒΕ που είδαμε και την εξαμηνία έρευνά του αναφέρει και εκεί ότι το 60% των οικοκυριών των πολιτών τα φέρνουν ίσα βάρκα, ίσα νερά. Λοιπόν, τι λέτε κι εσείς, καθηγητά μου, έτσι να δούμε ταυτόχρονα με εσάς και την μεγάλη εικόνα που κινούμαστε και τι έχουμε να περιμένουμε. Παρακαλώ. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Πράγματι, το 22 ήταν σοκ για τα εισοδήματα των ανθρώπων λόγω της ιδιαίτερης ανόδου των τιμών, η οποία δυστυχώς δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα, δηλαδή δεν οφειλόταν μόνο στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και στο Ουκρανικό πόλεμο, αλλά οφείλεται και σε δομικούς παράγοντες της οικονομίας, οι οποίοι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν από ένα χρόνο στον άλλο. Αναφέρω τον έντονο μεταπρατικό χαρακτήρα. Αν προσέξετε πού παράγεται η ακαθάριστη προϊστάμενη αξία, θα διαπιστώσετε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, παράγεται μεταξύ των B2B επιχειρήσεων, δηλαδή μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος επιχειρηματικού κόσμου να διαχειρίζεται είτε αποθέματα, είτε προμήθειες, είτε τιμολόγηση, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές σε περιόδους ανάδους. Δηλαδή αυτό το στρώμα, το ενδιάμεσο λειτουργεί ως επιταχυντής των αυξήσεων των τιμών, και αυτά είναι από τα θέματα τα δομικά που θεωρητικά μια αναδιοργάνωση του παραγωγικού πλαισίου, του οικονομικού παραγωγικού πλαισίου της οικονομίας, θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσει, αλλά δεν αντιμετωπίζεται από μια στιγμή στην άλλη. Να δούμε τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα, να δούμε τη χαμηλή παραγωγικότητα που έχει να κάνει με το επενδυτικό κενό που εδώ και 20-15 χρόνια έχει δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία. Να δούμε γεωγραφικούς παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο. Στην υψηλή ύπαρξη υψηλών επιπέδων ανεργίας είναι εντυπωσιακό ότι παραμένουν, ενώ υπάρχουν σημαντικές και σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε πολλούς κλάδους, παρόλα αυτά τα ποσοστά ανεργίας, ιδίως δηλαδή χαμηλών ειδικοτήτων ανθρώπων, είναι υψηλά. Άρα όλα αυτά δημιουργούν πιέσεις στις τιμές. Παρόλα αυτά τα πραγματικά δεδομένα που κάνουν πραγματικά δύσκολο το περιβάλλον, με την έννοια ότι απαιτεί χρόνος για να αντιμετωπιστούν, βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι ήδη οι επιχειρήσεις προχωρούν σε αξιόλογες αυξήσεις μισθών, και εκτιμούμε ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει καλυφθεί ένα μέρος των απολειών, ή μάλλον το μεγαλύτερο μέρος των απολειών που προκάλεσε ο πληθωρισμός. Βλέπετε, είμαστε ακόμα στη φάση του να καλύψουμε τις
τα ειδήματα τα οποία δημιούργησε ο πληθωρισμός και όχι βέβαια στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Και αυτό είναι το οποίο εκφράζουν οι καταναλωτές πάρα πολύ στις δημοσκοπίες. Δηλαδή, τι εκφράζουν, λέει, μα παιδιά, ο σκοπός είναι να πηγαίνουμε καλύτερα, όχι να προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτό το οποίο μας συνέβη. Δυστυχώς όμως αυτό για να γίνει χρειάζεται χρόνος και βεβαίως χρειάζεται ένα μοτίβο το οποίο πρέπει να υπάρχει στο μυαλό όλων μας, ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Πρέπει να δημιουργηθεί πλούτος για να μπορέσει αυτό το πράγμα να μοιραστεί. Το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει και παρεμβαίνει και το βλέπουμε και παρεμβαίνει, αλλά οι δυνατότητες του είναι και συγκεκριμένες και περιορισμένες και δεν ξέρω αν είναι και σκόπιμο. Δηλαδή, πρόσεξα το θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Έδωσε το κράτος μία βοήθεια ουσιαστικά, ξέρετε, με τη μείωση του έμφυα η οποία γίνεται και από την άλλη μεριά ταυτοχρόνως αυξήθηκαν οι τιμές των ασφαλιστήριων έτσι ώστε ουσιαστικά η επιδότηση του δημοσίου πήγε κατευθείαν στις ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή θέλω αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι μπαίνει το κράτος, δίνει μία επιδότηση κάπου για να βοηθούν και μετά ταυτοχρόνως αυξάνονται οι τιμές. Είναι ένα φαινόμενο, διεθνές βεβαίως, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει πολύ προσεκτικούς στην αξιολόγηση των πολιτικών οι οποίες ακολουθούνται. Θέλω να σας ρωτήσω μετά, θα πάω τώρα στον κύριο Κογιουμτζή, αλλά θα σας ρωτήσω κύριε καθηγητά, γιατί με τον κύριο Κογιουμτζή το έχουμε ζητήσει και την προηγούμενη φορά. Αν βλέπετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναγκαίου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου, αν βλέπετε και εσείς αυτή την τάση να δούμε έναν περιορισμό, αν είναι μια επιλογή η οποία προωθείται μέσα πλην σαφώς, έναν περιορισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων Το βλέπετε λοιπόν. Πολύ κέρια ερώτηση και το λαμβάνω αυτό το μήνυμα από πολύ κόσμο. Εκλαμβάνεται η πολιτική η οποία ακολουθείται κυρίως μέσω της φορολογικής πολιτικής ως λόγω του ότι τους λέει ότι κοιτάξτε ή διατηρείτε ένα επίπεδο δραστηριότητας ικανοποιητικό ή κλείστε. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει. Βέβαια ξέρουμε πάρα πολλοί μικρομεσαίοι διατηρούν ανοιχτή τη δραστηριότητά τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και εκεί υπάρχει ένα θέμα παρέμβασης πάλι του κράτους, μπορεί να γίνει εκεί, έτσι ώστε επιχειρήσεις πολύ μικρές, οι οποίες δεν έχουν δυνατότητες βιωσιμότητας, αλλά διατηρούνται για συνταξιοδοτικούς λόγους, να μπορούσαν να βοηθηθούν στην έξοδό τους από την πραγματική δραστηριότητα. Όμως, εν γέννη, δεν βλέπω στον ορίζοντα μία οργανωμένη και συγκροτημένη πολιτική πίεση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρόλο που η μεσαία τάξη που ήταν ο τροφοδότης τους έχει βεβαίως πιεστεί οικονομικά, αλλά όχι τώρα, από το 2011 και μετά. Θα έλεγα μάλλον ότι η τάση την οποία βλέπουμε είναι μία διατήρηση του πλαισίου αυτού, παρόλο που η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατ' επέκταση έχουν πιεστεί. Υπάρχει μεσαία τάξη, έχει διαβριθεί μάλιστα η μεσαία τάξη, αλλά κινείται σε χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα, διότι όπως ξέρετε η μεσαία τάξη ορίζεται ως μια ποσοστιαία αναλογία ανάλογα με τα υπάρχοντα εισοδήματα. Άρα δεν θα έκρινα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οργανωμένη πολιτική συμπίεση των μικρομεσαίων, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν ζητήματα που πρέπει κανείς να σκύψει εκεί, διότι προσφέρουν πολύ ψηλή απασχόληση, είναι μια διέξοδος σε ένα εργατικό δυναμικό το οποίο υπάρχει. Από την άλλη μεριά, ας καταλάβουμε ότι οι οικονομίες δεν επιβιώνουν σε πολύ μικρά, οικονομίες διεθνώς εννοώ, δεν επιβιώνουν σε πολύ μικρά μεγέθη, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολούν. Υπάρχουν και ίντερνετ συνενώσεις, αλλά ελάχιστα γίνονται χρήση αυτών και αυτό έχει να κάνει και με πολιτιστικούς λόγους, με κοινωνικο-οικονομικούς λόγους. Μπορούμε να τα συζητήσουμε μια άλλη φορά τώρα που έχουμε και πολύ καλύτερα στατιστικά και στοιχεία συμπεριφοράς και μπορούμε σε κάποια άλλη συνάντησή μας να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς. Έχετε να μας πείτε πολλά. Άκουσα βλαβικά τον κύριο Πετράκη. Νομίζω ότι επί των τύπων των ύλων μίλησε. Εγώ βέβαια από τη δική μου πλευρά, επειδή ζω την αγορά ουσιαστικά στο πετσί μου καθημερινά, φαίνεται ότι δυσκολεύει το πράγμα για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό φάνηκε και στην περίοδο της Black Friday, όπου εκεί δυναμικά μπήκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις, κάναν προωθητικές ενέργειες, κάναν διαφημιστικές καμπάνιες και πήραν
τη μερίδα του λέοντος. Και πολλές φορές ο καταναλωτής αγοράζει και αντικείμενα που δεν τα χρειάζεται, λόγω της διαφήμισης και λόγω των προωθητικών ενεργειών. Όλα αυτά όμως τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά τώρα την εορταστική, κυρίως θα λείψουν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν τώρα είναι η στόχευση πράγματι να μειωθούν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια τέτοια στόχευση και μάλιστα αυτή διεφάνει από την έκθεση Πισαρίδη. Εκεί ξεκάθαρα φαινόταν πλέον ο στόχος ότι να μπούμε στις μεγάλες επιχειρήσεις δυνατά και από την άλλη μικρές να μπορούν να συνενωθούν, να κάνουν συνέργειες ούτως ώστε και αυτές να μεγαλώσουν. Δεν έχουν όμως δοθεί κίνητρα έως τώρα, ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε από το ΕΣΠΑ. Σημαντικά κίνητρα συνενώσεων και ουσιαστικά κίνητρα συνενώσεων των μικρών επιχειρήσεων. Άρα εκ των πραγμάτων κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει έως τώρα. Η δομή όμως και του δικού μας οικονομικού μοντέλου εδώ είναι στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχείρηση, με την έννοια ότι αποτελεί το 98% του συνόλου της επιχειρηματικότητας της χώρας και βέβαια είναι και ο μεγάλος εργοδότης της χώρας, απασχολεί κοντά στο 20% της εθνικής απασχόλησης. Άρα εκ των πραγμάτων ξέρετε τι θα συμβεί αν θα αρχίσουν να κλείνουν όλες οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα εκτοξευθεί η ανεργία και όλα αυτά. Άρα χρειαζόμαστε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, όπως άκουσα από τον κύριο Πετράκη, το οποίο θα δώσει έμφαση σε όλο το μοντέλο αυτό, ούτως ώστε να μπορούν να στηριχτούν και υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορέσει και η οικονομία να κάνει κάποιους βηματισμούς παραπάνω. Αν μου επιτρέπετε... Ναι, ελάτε κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Ναι, αν μου επιτρέπετε κύριε παρακαλώ. Υπάρχει πλέγμα ενίσχυσης και ύπαρξης κινήτρων για τη συνένωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Υπάρχει, το οποίο είναι επαρκές και το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καλά θα δούμε και οι σύλλογοι να το διευρύνουν και πραγματικά μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει. Όμως υπάρχουν δομές οι οποίες δεν επιτρέπουν, οι οποίες σχετίζονται και με την παραοικονομία, σχετίζονται και με άλλα. Δηλαδή προτιμάει κάποιος να διατηρεί μια πολύ μικρή δραστηριότητα. Αφήστε το αν τη διατηρεί για στεξιωτικούς ή όχι λόγους, αλλά προτιμά να έχει μια μικρή δραστηριότητα και δια του τρόπου αυτού να φεύγει ενδεχομένως και της ανάγνωσης της εισοδηματικής του ύλης, παρά να προχωράει σε ένα μεγαλύτερο οργανισμό, διότι αυτό προϋποθέτει και γνώσεις και παιδεία και μια σειρά από άλλα πράγματα. Νομίζω ότι οι σύλλογοι, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την επικοινωνία, θα πρέπει και να μελετήσουν το πλέγμα κινήτρων το οποίο υπάρχει για τις συνενώσεις. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι σχετικά αναποτελεσματικό. Είναι αναποτελεσματικό μέχρι σήμερα. Δεν είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί. Όμως θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν γίνουν οι κατάλληλες παρατηρήσεις και υποδείξεις, εφόσον πραγματικά υπάρχει διάθεση, τουλάχιστον από τα συλλογικά όργανα, να υπάρξει μια τέτοιου είδους δραστηριότητα. Έχει επιχειρηθεί αρκετές φορές στην ελληνική οικονομία, δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα επαρκώς και επαναλαμβάνω σχετίζεται με μια σειρά από λόγους αρκετά σύνθετους που κανείς πρέπει να δει πολύ πολύ προσεκτικά. Έχετε, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν, όχι μόνο, το καταλαβαίνουμε. Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία διαλόγου, είναι κάτι το οποίο το απορρίπτεται, είναι κάτι το οποίο έχετε... Θα μου πείτε, θα σας έχουν ρωτήσει βέβαια και για άλλα και άλλα πριν έρθουν, αλλά αυτό έχει σημασία. Νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε ο κύριος Πετράκης. Είναι αποτελεσματικά όλα αυτά τα κριτήρια, με την έννοια ότι η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, το ότι έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που αποκλεί το 90% δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ, το 90% των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, πώς να μπορούν να δοθούν τέτοια κίνητρα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά θα περάσουν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα 12 περίπου δις, αν θυμάμαι καλά, που απορροφήθηκαν, τα περισσότερα πήγαν σε 480 μεγάλες επιχειρήσεις. Πολύ ελάχιστα πήγαν σε μικρές επιχειρήσεις και από εκεί βέβαια βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τελικά τις θέλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ή δεν τις θέλουμε. Από το ΕΣΠΑ δεν έχει υπάρξει τίποτα, ας πούμε, έτσι, πιο με επικοδομητικό, αποδοτικό, κάτι το οποίο αφορά πιο πολύ. Μόλις το 6% τελεσφόρησε ένα πρόγραμμα από τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχείρησεις. Μόλις το 6%. Και για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι κοντά στο 2,5-3%. Άρα μιλάμε για πολύ μικρά ποσοστά. Ένα ερώτημα, σας να μην πείτε, ο καθηγητής, μεγαλύτερους μισθούς εσείς βλέπετε στο δικό σας χώρο, το λέμε όλοι, ότι είστε μεγαλύτερος εργοδότης. Έχει αρχίσει να φαίνεται μια άνοδος μισθούς ή όχι? Το λέμε, κυρία Μπάρμπα, αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι εάν δοθούν μισθοί, αυτοί ουσιαστικά θα υπάρχει διάχυση μέσα στην ίδια την αγορά. Παράλληλα όμως θα πρέπει με την αύξηση των μισθών, γιατί την επομιζόμαστε εμείς σαν έμποροι επιχειρηματίες, επαγγελματίες, να υπάρχει και αντίστοιχη μείωση και φοροελάφρυνση και κυρίως στο μη μισθολογικό κόστος. Ούτως ώστε να μπορούν και οι επιχειρήσεις να ανασάνουν, αλλά να δώσουν και αυξημένους και κατώτατους μισθούς και γενικότερα μισθούς, έτσι για να μπορέσει να προχωρήσει και η κατανάλωση. Γιατί το ξέρουν πολύ καλά ότι μέσα από την κατανάλωση θα εισπράξει και το δημόσιο, θα κινηθεί το χρήμα, θα υπάρχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είναι, νομίζω, το σημαντικότερο για μια οικονομία της χώρας μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δυο σας για σήμερα. Μόνο ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Τον Γιώργο Γιουμτζή, τον καθηγητή μας, τον κύριο Πετράκη. Δεν ξέρω, κύριε Πετράκη, θέλετε να πείτε κάτι? Άκουσα σε κάποια φάση ότι θέλετε να κάνετε μια ένα πολύ σχόλιο. Μικρή λεπτομέρεια. Ναι, παρακαλώ. Τα ταμεία και τα ΕΣΠΑ, όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια απαιτούν υψηλού επίπεδου ελεγκτικές διαδικασίες και διαφάνεια, η οποία πολλές φορές σε πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν λόγω της δομής την οποία έχουν να μπορεί να παρουσιάζεται. Συνεπώς, εκεί υπάρχει ένα πρόσθετο θέμα που πρέπει να προσεχθεί και εκεί ενδεχόμενα οι ενοποιήσεις και η αναζήτηση κονδυλίων σαν ομάδα πια επιχειρήσεων να ήταν λίγο πιο εύκολη. Αλλά οπωσδήποτε αυτά είναι δύσκολα θέματα τα οποία θέλουν δουλειά για να μπορέσουν να δουλευτούν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε αυτές τις συζητήσεις μαζί και για σήμερα. Κύριοι, στο Επανειδήν, ευχαριστώ θερμά.